Θα καλημερίσω τον κύριο Αχιλλέα Τζέμπο, ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής των γιατρών χωρίς σύνορα. Γιατί τώρα πια, κύριε Τζέμπο, καλημέρα σας από την Κρήτη, το Ηράκλειο, το 984. Έχετε και εσείς τη δυνατότητα να περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί, τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε, στην προσπάθειά σας να βοηθήσετε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, γιατί μέχρι χθες υπήρχε και η σχετική απαγόρευση. Δεν μπορούσατε να πείτε πράγματα, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καταρχήν. Καλημέρα, κύριε Τζέμο. Δεν θα έλεγα ακριβώς απαγόρευση, αλλά επειδή η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή και υπάρχουν κίνδυνοι, προτιμούσαμε έτσι λίγο να κρατήσουμε ένα χαμηλό προφίλ και να μην δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί έχουμε ομάδες στο πεδίο οι οποίες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να διοργανωθούν και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις σε νοσοκομεία και σε δομές υγείας. Τι είναι αυτό λοιπόν που αντιμετωπίζετε? Ποια είναι η κατάσταση που σας περιγράφουν οι άνθρωποι σας κάτω από το Χαρτούμ ή άλλες περιοχές που αυτή την ώρα σπαράσονται από τις μάχες? Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Οι εχθροπραξίες που συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός ούτε προς τον άμαχο πληθυσμό, ούτε προς τις δομές υγείας. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε, βέβαια, δεν είναι ομοιόμορφη κατάσταση σε όλο το Σουδάν. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικής κλίμακας εχθροπραξίες σε διάφορες περιοχές. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάρα πολλές δομές υγείας έχουν καταστραφεί. Είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί ο κόσμος από το ιατρικό προσωπικό ώστε να πάει σε αυτές τις δομές υγείας. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό για τους τραυματίες να μπορέσουν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε νοσοκομεία, από εξοπλισμό, υλικό, φάρμακα κτλ. Το οποίο κάνει ακόμα και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το οποίο βρίσκεται σε αυτές τις δομές, πολύ δύσκολη. Επίσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών για πολλές μέρες τώρα, χωρίς σταματημό, εξουσθενωμένοι. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και φοβάμαι ότι θα εκτραχυνθεί και ακόμα περισσότερο. Κύριε Τζέμπο, δραστηριοποιείστε μόνο μέσα στο χώρο των νοσοκομείων, όποτε είναι αυτό εφικτό και έρχεται κάποιος να ζητήσει βοήθεια, από τη στιγμή που λέτε ότι δεν υπάρχει σεβασμός ούτε στους αμάχους ούτε στις δομές υγείας, ή χρειάζεται εσείς με τον οποιοδήποτε τρόπο να μετακινηθείτε και να πάτε όπου σας ενημερώνουν, με τον όποιο κίνδυνο ότι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι και ότι θα πρέπει να παρέμβετε? Κοιτάξτε, έχουμε μεικτά προγράμματα παρέμβασης. Αυτό το οποίο γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε τις δομές υγείας τις υπάρχουσες, είτε να κάνουμε δωρεές, είτε με το δικό μας προσωπικό εκεί. Τώρα, μπορείτε όπως επίσης να αντιληφθείτε ότι η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, δηλαδή πρώτα θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μας θα μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια, ώστε να φτάσουν εκεί που πρέπει και να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους ασθενείς μας, τους τραυματίες κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε καταφέρει, σε κάποιες άλλες όχι. Περιμένουμε, προσπαθούμε να δούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο ώστε να γίνουν αυτές οι μετακινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει το προσωπικό να φτάσει εκεί που πρέπει με ασφάλεια. Υπάρχει εικόνα για το πόσες δομές αυτή την ώρα μπορούν έστω και υποτυπωδώς να λειτουργήσουν? Υπάρχει εικόνα για το τι γίνεται μέσα σε αυτές τις δομές? Γιατί ξέρετε, ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες και πάμε στην 13η-14η μέρα των μαχών αυτών, ότι υπήρχαν νεκροί δίπλα σε ασθενείς στις κλίνες, στους θαλάμους των νοσοκομείων και όλα αυτά. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε και να μάθουμε αν όντως έτσι συμβαίνουν και πώς αντιμετωπίζονται, είτε εκεί από κάποιον που μπορεί να παρέμβει, κάποιους που μπορεί να παρέμβουν, είτε από τις αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά είπατε ότι ξέρετε δεν υπάρχει και σεβασμός. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιου
τύπου συγκρούσεις, ναι, οι δομές υγείας πολλές έχουν καταστραφεί. Δεν έχω συγκεκριμένους αριθμούς. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια εικόνα ακριβή αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουν καταστραφεί πολλές δομές. Κάποιες υπολειτουργούν. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε φάρμακα. Δηλαδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Είναι πολύ δύσκολο για το ιατρικό προσωπικό, καταρχήν τους ντόπιους συναδέλφους μας, τους Σουδανούς, να μπορέσουν να κάνουν αυτό που έχουν χρέος να κάνουν ως ιατρικό προσωπικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε μια δομή υγείας στο βόρειο Νταρφούρ. Εκεί μέχρι χθες είχαμε περιθάλψει περίπου 400 με 500 τραυματίες από εχθροπραξίες. Λόγω των ελλείψεων, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση δεν μπορούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο, είχαμε τουλάχιστον 50 ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν στο νοσοκομείο. Και μετά είναι πολύ δύσκολο βέβαια αυτοί να απομακρυνθούν, που να πάνε, δεν μπορείς να πας ούτε να τους θάψεις ούτε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που όποτε κινείσαι εκτός και είσαι εκτεθειμένος, βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Οπότε ελπίζω κάποια στιγμή να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε τελικά πόσες δομές υγείας έχουν παραμείνει λειτουργικές και τι πρέπει να γίνει, ώστε να μπορούν να μπουν και πλέον πακέτα βοήθειας ιατρικού προσωπικού, εξοπλισμού και φαρμάκων. Η όποια προσπάθεια γίνεται μέχρι στιγμής από τις ξένες δυνάμεις έχει να κάνει από τις διπλωματικές ομάδες κλπ, από τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, επικεντρώνεται μόνο στον απεγκλωβισμό ανθρώπων, κύριε Τζέμο? Αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματός τους, αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι η προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των πολιτών των χωρών αυτών. Δηλαδή νομίζω ότι η εκεχηρία η οποία ήταν τρεις μέρες είχε και αυτόν τον σκοπό, ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι πολίτες τρίτων χωρών. Σε δεύτερο επίπεδο πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν είμαστε μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων, να μπορέσει να έρθει μια ισορροπία ώστε να μπορεί ο άμαχος πληθυσμός, ο οποίος δεν έχει να κάνει τώρα με τις εχθροπραξίες, να ζητήσει βοήθεια, να μπορέσει να φτάσει σε ένα νοσοκομείο, γιατί φοβάμαι ότι τα νούμερα τα οποία βλέπουμε σε αριθμό νεκρών και τραυματιών είναι αρκετά μικρότερα από την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω, τραυματίες, οι οποίοι απλώς δεν μπορούν να φτάσουν σε δομές υγείας. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ως γιατροί χωρίς σύνορα, οι άνθρωποι, το επαγγελματικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό από το Σουδάν, ζητήσατε, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσετε βοήθεια, να ζητήσετε μια παραπάνω προστασία, έτσι ώστε να μπορείτε να μετακινήσετε? Ζητήθηκε βοήθεια ενδεχόμενα από γιατρούς άλλων χωρών από τη χώρα του? Ζητήσατε εσείς βοήθεια ενδεχόμενα από τους Έλληνες, από την ελληνική δύναμη εκεί στην περιοχή, από την ελληνική κυβέρνηση, για να μπορείτε να διασφαλίσετε πράγματα? Και ποια ήταν από την άλλη η απάντηση που σας έδωσαν, κύριε Τζέμο? Κοιτάξτε, εμείς ως ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους περιοχές και σε τέτοιου είδους καταστάσεις, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο, όταν βέβαια εκτός αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, να κανονίζουμε, να οργανώνουμε τέτοιου είδους μετακινήσεις και τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι οποίες να έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του προσωπικού μας, ανεξάρτητα. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να μην μπαίνουμε σε κομβόι στρατιωτικά, και αυτό το κάνουμε πολύ συνειδητά, έτσι ώστε να κρατάμε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα ξεκάθαρο και να μην γινόμαστε μέρος
τέτοιων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Όχι, δεν το λέω με την έννοια της δικής σας της εμπλοκής ή του οποιοδήποτε παιχνιδιού, απλά το είπα με την έννοια και της προστασίας του προσωπικού σας, γιατί είπατε πριν από λίγο ότι σαφέστατα αντιμετωπίζει κινδύνους και το δικό σας το προσωπικό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει σεβασμός, όπως στην αρχή είπατε, ούτε στον άμαχο πληθυσμό, αλλά ούτε και στις δομές υγείας. Και τα έχουμε ακούσει αυτά πολλάκις και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί και Έλληνες οι οποίοι έχουν απεγκλωβιστεί και οι οποίοι μας τα λένε. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Όχι με την εμπλοκή, με αυτή την έννοια στρατιωτική, πολιτική κλπ., αλλά και το έργο σας, κύριε Τζέμο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει και οι ομάδες μας είναι όλες ασφαλείς. Κάποιοι από τους ανθρώπους μας έχουν βγει εκτός Σουδάν, έχουν μετακινηθεί σε πιο ασφαλείς περιοχές, οπότε δεν έχουμε χρειαστεί να ζητήσουμε τη συνδρομή των ελληνικών αρχών ή οποιοδήποτε άλλου. Έχουμε συνεργαστεί βέβαια με τα Ηνωμένα Έθνη όταν αυτό ήταν απαραίτητο. Όπως επίσης κάποιες ομάδες μας βέβαια έχουν παραμείνει πίσω και έχουν αρχίσει να αναδιοργανώνονται ώστε να ξεκινήσουμε επιχειρήσεις, να αρχίσουμε να στηρίζουμε συγκεκριμένες δομές υγείας. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εμείς δεν σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε από το Σουδάν. Κάθε άλλο, ήδη ξεκινάμε το σχεδιασμό ώστε να μπορέσουμε να μπούμε μέσα με ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις, γιατί το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να σώσουμε περισσότερες ζωές εάν κινηθούμε άμεσα. Νταρφούρ και Χαρτούμ είναι οι περιοχές που αυτή την ώρα εσείς προσπαθείτε να βοηθήσετε? Είναι αυτές, αλλά όχι μόνο. Είχαμε παρουσία σε αρκετά σημεία του Σουδάν, το White Nile, το Blue Nile και κάποιες άλλες επαρχίες. Αυτή τη στιγμή και εκεί διεξάγονται μάχες. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό είναι πολλά τα σημεία που υπάρχουν εχθροπραξίες. Η ένταση είναι διαφορετική. Σε κάποια σημεία υπάρχει μεγαλύτερη βία. Δυστυχώς στο νότιο Νταρφούρ είχαμε κάποιες αποθήκες ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και προμηθειών οι οποίες λαιλατήθηκαν. Όπως επίσης έγιναν ζημιές σε κάποια γραφεία δικά μας κτλ. Στο βόρειο Νταρφούρ μπορούμε και εργαζόμαστε σε μια δομή υγείας. Οπότε η εικόνα είναι μεικτή και είναι και ρευστή. Δηλαδή μπορεί σήμερα να είναι αυτό, αύριο να είναι κάτι άλλο. Είμαστε βλέποντας και κάνοντας και προχωράμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτές τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Εσείς από τη δική σας την πλευρά ως γιατροί δεν χρειάστηκε αυτή την ώρα να ζητήσετε βοήθεια, ούτε από την ελληνική πλευρά. Έχετε μια συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Προσπαθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ασφαλίσετε να είστε προσεκτικοί με όλο το δικό σας το δυναμικό. Θα αναπτύξετε, λέτε, περισσότερες δυνάμεις μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε για αυτά τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα στο Σουδάν. Αν κάποιος σας ρωτούσε και σας έλεγε υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσω, τι θα το απαντούσατε? Βεβαίως υπάρχει τρόπος να βοηθήσετε. Εμείς δεχόμαστε δωρές από ιδιώτες. Έχουμε σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δεχόμαστε κρατικές επιχορηγήσεις. Οπότε αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα μας που είναι το MSF με metesansafrontier.gr μπορεί να δει όλους τους τρόπους που μπορεί να συνδράμει το προσπαθείο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζέμο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.